Έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες εκείνη την είδηση από το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας Κρήτης ότι, ξέρετε, κινητοποιείται η μονάδα, η κινητή μονάδα οδοντιατρικής, ότι πηγαίνει σε συγκεκριμένα σχολεία. Μάλιστα, χθες σας αναφέραμε και τα σχολεία στα οποία θα βρίσκεται όλη αυτή την εβδομάδα. Επικοινώνησα λοιπόν με τον κύριο Πιτσούλη, ο οποίος είναι εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα υγείας, υπεύθυνος για τις κινητές μονάδες. Είναι και η κινητή μονάδα οδοντιατρικής, η οποία πηγαίνει στα σχολεία. Φαντάζομαι, κύριε Πιτσούλη, καλή σας ημέρα μέχρι και να κλείσει η χρονιά. Όπως επίσης είναι και εκείνη η άλλη μονάδα, μαστογράφου, η οποία έχει τα δικά της θέματα και προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης τεχνολόγου, έτσι. Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Μια χαρά τα είπατε, πολύ ωραία. Ισχύει και το ένα και το άλλο. Η οδοντιατρική μονάδα ξεκίνησε κάπου εκεί το Μάρτι, μετά από τις σχετικές άδειες που χρειαζόταν από το Υπουργείο και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είχε σταματήσει 2 χρόνια λόγω κορονοϊού, το ξέρετε. Και έχουμε πει ότι αν δεν υπάρχει ανωτέρα βία, η μονάδα αυτή δεν θα σταματάει ποτέ. Το ποτέ είναι οριζόντια, κάθετα, διαγώνια, όπως θέλετε. Άρα λοιπόν η μονάδα από εκείνη τη μέρα οργώνει τα σχολεία, κάθε μέρα και σε ένα σχολείο, κάθε μέρα και σε ένα διαφορετικό σχολείο ή και σε 2 αν προλάβει, και δεν σταματάει ποτέ. Αυτή τη βδομάδα, όπως είπατε και εσείς, σήμερα ας πούμε είναι στο Τιμπάκι, χθες ήταν στον Πύργο, αύριο είναι στα Μάλια, την Πέμπτη θα είναι στο Καστέλι, την Παρασκευή στους Βόρους, την άλλη εβδομάδα θα πηγαίνει Λασίδη, την παράλληλη το ίδιο, θα κλείσει στα Χανιά, μέχρι 11 του Ιούνιου που θα κλείσει στα Χανιά και θα ξεκινήσει την νέα σχολική χρονιά από τα Χανιά. Τώρα, στο μέσο διάστημα που θα είναι το καλοκαίρι, δεν θα σταματήσει η μονάδα, αυτό πρέπει τώρα, είναι καινούριο που σας λέω. Ναι. Θα συνεργαζόμαστε με πολιτιστικούς συλλόγους που έχει πολλά παιδιά το καλοκαίρι στα χωριά και θα πηγαίνει, για να μην χάνουμε χρόνο, θα πηγαίνει και στα χωριά και σε πόλεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους. Και όσα παιδιά δεν τα έχει δει, θα τα βλέπει τώρα. Δεν θα χάνουμε χρόνο δηλαδή να πηγαίνει έτσι. Έχουμε, πρέπει να σας πω, ναι, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Ο γιατρός μας, ο κύριος Βαρούχας, ο οδοντίατρός μας, είναι ενθουσιασμένος με τα αποτελέσματα σε σχέση με παλιότερες χρονιές. Έχουμε μια πολύ καλή βελτίωση. Τι νοείτε? Και αυτό είναι βελτίωση όσον αφορά την τεριδόνα, όσον αφορά την κατάσταση σωματικής υγείας των παιδιών. Υπάρχει καλή συνεργασία από τους γονείς, δεν υπάρχουν επιφυλάξεις, δέχονται δηλαδή, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Δέχονται να εξεταστούν τα παιδιά για, και να φτιάξουν. Για να σας πω την αλήθεια, όση ώρα μιλούσατε, αυτό σκεφτόμουν να σας ρωτήσω. Ναι, δηλαδή, είχαμε μια επιφύλαξη πριν ξεκινήσει η μονάδα. Αν υπάρχει τώρα, ενδιαφέρον από τους γονείς, εάν το επιτρέπουν στα παιδιά, ξέρετε, είναι και αυτός ο φόβος με τον κορονοϊό και. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν το επιτρέπει, αλλά που δεν αποκλίνει πολύ από το ποσοστό πριν κορονοϊού. Άρα είμαστε περίπου το ίδιο. Αυτό εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη άρνηση. Λόγω της φοβίας, ας πούμε, του κορονοϊού. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Βλέπει 60-70 παιδιά τη μέρα. Έχουμε δει πάνω από 3.000 παιδιά σε αυτό το διάστημα τώρα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά, δηλαδή που θα είναι όλη η χρονιά γεμάτη. Από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, ναι, μέσα σε 2 μήνες. Τώρα. Περίπου 3.000 παιδιά. Ναι, πάνω από 3.000 παιδιά. Και λέτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών έχει καλή στοματική υγιεινή. Ναι, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στους γονείς. Γιατί σαφέστε, μιλάμε για παιδιά Δευτέρας Δημοτικού, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί να έχουν μάθει πώς να έχουν καλή στοματική υγεία. Να σηκώνεται το πριν να πίνουν τα δόντια τους, να ξέρουν τι θα κάνουν, πώς το κάνουν. Γιατί η στοματική υγεία είναι πολύ βασική για την υγεία του ανθρώπου. Γίνεται πολλές φορές πηγή για διάφορα προβλήματα. Τώρα, θέλω να σας... Και επειδή μιλάμε για τα παιδιά και επειδή είπατε ότι και το καλοκαίρι η κινητή μονάδα, ναι, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει. Και θα κάνουμε κάλεσμα, θα σας πω και μέσω από το ραδιοφωνό σας βέβαια, θα κάνουμε κάλεσμα στους πολιτιστικούς συλλόγους να δηλώσουν όποιοι θέλουν τη μονάδα να επισκεφτεί από την, ας πούμε, 10 μέρες μετά που θα κλείσει, γιατί θα πάμε και στη Γάβδο. Μετά από το κλείσιμο στη Γάβδο βέβαια θα πάμε όχι μόνο για τα παιδιά, θα είναι οριζόντια η δράση,
Γιατί η μονάδα είναι εξοπλισμένη να κάνει τα πάντα. Εξαγωγές, φαγητό. Άρα θα πάτε και για τους ενήλικες, λέτε. Ναι, θα πάμε για όλους. Ναι, ναι. Ενήλικες, παιδιά, για όλους. Ναι, ναι. Και θα περάσει ένας χρόνος εκεί, δηλαδή ένα διάστημα, και μετά θα γυρίσει. Θα ξέρουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι με ανακοίνωση από εμάς να δηλώσουν και πού να δηλώσουν για να πηγαίνει η μονάδα να επισκέπτεται. Ούτως ή άλλως το ξέρετε ότι μέσα και από το πλαίσιο της εκπομπής ή γενικότερα τη συχνότητά μας, κύριε Πιτσούλη, όποτε είναι να ανακοινωθεί κάτι που έχει να κάνει με την υγεία μας, ότι δεν στερούμε από κανένα αυτή τη δυνατότητα και έτσι θα το συνεχίσουμε και θα τα λέμε λοιπόν και μέσα στο καλοκαίρι. Το υποστηρίζετε στεναρά, το έχω πει 100 φορές, θα το πω άλλη μία να γίνει 101 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για το αποτέλεσμα που υπάρχει, που βρίσκουμε. Σε αυτό το μαραθώνιο πρόληψης το έχουμε βρει και σε έρευνα που έχουμε κάνει επιστημονική. Παίζουν μεγάλο ρόλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ωραία, εδώ είμαστε πάντα. Λοιπόν, αυτά με την κινητή μονάδα οδοντιατρικής. Για πάμε τώρα. Θα βάλουμε μια ανατελεία, γιατί έχω κι άλλο κάτι να πω. Α, για πείτε. Είναι στην έκδοση το παραμύθι, το παραβολικό παραμύθι με τα ζωάκια και τον κάστορα που θα έρθει. Μέσω των οδοντιάτρων, των παιδιάτρων και των σχολείων να πλαισιώσει την λειτουργία της κινητής μονάδας. Όπως επίσης ετοιμάζεται και ένα θεατρικό παιχνίδι που θα πηγαίνει σχεδόν κάθε μέρα και σε ένα σχολείο που θα είναι όλο αυτό θα είναι στην ίδια φιλοσοφία. Θα είναι πάλι μέσα από το παραμύθι. Μάλιστα. Αυτά είναι βασικά. Θα είναι κάτι πολύ ολοκληρωμένο, όπως και η μονάδα θα μετονομαστεί, θα βαφτιστεί αλλιώς και θα ντυθεί αλλιώς για να είναι πιο γλυκιά, πιο δελεαστική για τα παιδιά. Δεν θα έχει αυτό τον υπηρεσιακό χαρακτήρα που έχει τώρα. Πολύ καλή προσπάθεια είναι εμένα που κάνατε, αλλά ξέρετε ότι ακόμη και τα ίδια τα παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες γνωρίζουν ότι θα πρέπει να προσέχουν με το στοματάκι τους, με τα δοντάκια τους κλπ. Διότι όσο καλύτερα το βλέπεις και το εξετάζεις, τόσο καλύτερα είσαι μεγαλώνοντας. Ας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Πολύ σωστά. Αλλά καλή προσπάθεια. Ναι. Ωραία, σας ακούω. Ναι, ναι. Και θα, από την καινούρια λοιπόν σχολική χρονιά θα είναι ένα πλέγμα δράσεων που θα είναι πιο δελεαστικό, πιο ελκυστικό για τα παιδιά. Που θα έχει και θεατρικό παιχνίδι και παραστάσεις και το παραμύθι. Θα είναι δηλαδή κάπως ελκυστικότερο, να το πω. Τώρα, όσον αφορά την μονάδα της μαστογραφίας, μιας και ναι, το είπατε. Εδώ τώρα έχουμε θέμα. Ναι, έχουμε ένα θέμα, το οποίο είναι ανυπερβλήτο προς το παρόν, όμως ευελπιστώ πολύ σύντομα θα λυθεί, γιατί θα έχουμε νέους τεχνολόγους. Μα και την προηγούμενη φορά το ίδιο μου λέγατε. Ναι, σύντομα θα βρούμε. Τώρα τελειώνει τη σχολή, οπότε τώρα θα τις έχουμε κι εμείς. Ναι. Τι να κάνω, μακάρι να μπορούσα να το κάνω εγώ. Ναι. Οπότε θα λυθεί και αυτό. Όταν υπάρχουν εθελοντές, μπορούμε. Προχθές ήταν στο Ρέθυμνο δύο μέρες, ας πούμε, πήγε. Θα πάει και στη Γάβδο την Παρασκευή. Την Πέμπτη Παρασκευή θα πάμε όλοι στη Γάβδο. Ναι. Με τους γιατρούς του Αιγαίου, που δεν έχουμε πάει. Ναι. Δεν είναι σε τακτική βάση, αλλά κάπως λειτουργεί. Εμείς θέλουμε όμως να είναι όπως η άλλη μονάδα. Μισό λεπτό. Αυτή την Πέμπτη, 25 του μήνα, πόσο είναι, 26, και την Παρασκευή, 27, θα είσαστε στη Γάβδο. Μέχρι και Κυριακή. Μέχρι και την Κυριακή. Και θα είναι και οι δύο μονάδες μαζί. Θα είναι η μία μονάδα, γιατί η άλλη θα πάει στα σχολεία, όπως είπαμε. Ναι. Η άλλη μονάδα θα πάει μόνη της το καλοκαίρι για να κάνει αυτή την οριζόντια δράση. Εντάξει. Πήγα να το συνδέσω εγώ λίγο, μήπως δεν το κατάλαβα καλά. Πάει στα σχολεία. Αν δεν είχε το τακτικό πρόγραμμα, βεβαίως θα πήγαινε. Από Πέμπτη λοιπόν μέχρι Κυριακή στη Γάβδο ο μαστογράφος μαζί με τους γιατρούς του Αιγαίου. Ναι. Καλό είναι αυτό. Ναι, πολύ καλό. Για δώστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το πλαίσιο που είπατε, το χρονικό αναφορικά με τον τεχνολόγο, γιατί αν δεν υπάρχει εθελοντής δεν μπορεί. Τελειώνει τη σχολή εδώ περίπου 30 παιδιά. Τέλος του καλοκαιριού θα έχουν δώσει και εξετάσεις και θα μπορούμε να, στην προκήρυξη να έρθουν να υποβάλουν τα χαρτιά τους για να πάρουμε κάποια από τα παιδιά. Δεν μιλάμε για εθελοντισμό εδώ, μιλάμε για μια μόνιμη θέση. Ακριβώς. Εγκεκριμένη από τον ΑΣΕΠ. Για να ξέρουν και οι άνθρωποι που το ακούν αυτή την ώρα ότι μπορούν να κάνουν τα χαρτιά τους, θα είναι μόνιμη η θέση αυτή. Είναι κάθε χρόνο βγαίνει η προκήρυξη, αλλά τρία χρόνια τώρα δεν έρθει κανείς. Μπορώ να πω και το ποσό, είναι 20.000 μεικτά το χρόνο. Αλλά δεν βρίσκουμε κάτι. Μάλιστα. Εκεί είναι τα δύσκολα και ξέρουμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού, ότι η μαστογραφία σώζει ζωές. Σώζει ζωές.
Το έχουμε πει και το έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Είναι πρώτη στη λίστα στις γυναίκες. Η μαστογραφία είναι αυτή που έρχεται μετά τα 40 και σώζει πραγματικά ζωές. Αυτό έχει αποδειχθεί από 100 έρευνες που έχουν γίνει, από 1000 έρευνες. Είναι κάτι δηλαδή που πρέπει να εντάξει η γυναίκα, η πρόληψη του καρκίνου του μαστού πρέπει να εντάξει στην καθημερινότητά της. Από το τι κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει, πότε κάνει μαστογραφία, πότε κάνει υπέρηχο. Τα έχουμε πει και ξαναπεί, θα τα λέμε όμως, δεν κουραζόμαστε να τα λέμε. Και ο μαστογράφος είναι απλά ένα μέρος της καμπάνιας μας αυτής. Μάλιστα. Απλά ένα μέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτσούλη. Και εγώ σας ευχαριστώ για το χώρο που δίνετε και το χρόνο που δίνετε για αυτή την προσπάθεια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.